Φλωρέσκου τώρα με προϋποθέσεις η Ομόνια. Ο Κλέιτον με χώρο για το σούτ έτοιμος θα το κάνει και θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη ευκαιρία για την Ομόνια. Ο Βραζιλιάνος στάθηκαν άτυχοι σε αυτή τη φάση. Μπαρμπούδης στον Βριτζίτο. Ξανά ο Μπαρμπούδης έκανε την σέντρα απέναντι. Κεφαλιά από κοντά. Πέκρουσε ο Παναγί. Εκπληκτική επέμβαση στη γωνία στην κεφαλιά του Βέσλεμ. Νατσιόπουλος. Εξαιρετική πάσα στον Κυπριανού απέναντι από τον Παναγί. Θα σημειώσει τον γκολ. 1-0 η αναγέννηση. Το πρώτο της γκολ στην πρώτη κατηγορία. Στο 26ο λεπτό σημειώθηκε σκόρερ, ο πρώτος της σκόρερ στο πρωτάθλημα της δεύτερης, ο Ανδρέας ο Κυπριανού. Εδώ ξανά, θα το ξαναδούμε στη συνέχεια. Ο Κυπριανού απέφυγε και τον Παναγί σε άδειο τέρμα. Έβαλε τον γκολ. Χριστοφή. Θα περάσει την μπάλα πολύ ωραία απέναντι ο Αγκάιεφ, το σούτ αποκρούει ο Μάστρου, η κεφαλιά τον Ντάρμπι Τζάιαρ. Η δεύτερη φάση είναι ως μη γενόμενη. Μπριτζίτο, εξαιρετική προσπάθεια. Έχει αποφύγει και τον Νασιμέντο και έχει κάνει το σούτ και έχει στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, σημειώνοντας το 2-0 υπέρ της αναγέννησης. Το 32ο λεπτό. Μπριτζίτο αποφεύγει δύο παίκτες της Ομόνιας, ακόμα ένας τρεις και από πολύ μακριά. Κάνει το σούτ, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Παναγί και σημειώνοντας το 2-0. Η Ομόνια πια έχει να ανέβει έναν γολγοθά, αν θέλει να φύγει νικήτρια από το Τάσος Μάρκου. Να δούμε τώρα τον Αγκάιεφ. Να βρίσκει πολύ ωραία τον Χριστοφή μέσα στην περιοχή της αναγέννησης. Πάτησε στον Μαργάσα, αμέσως η παλιά απέναντι 2-1. Άμεση απάντηση από τον Μαρ Ντάρμπισσαϊρ με το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια ξαναμπαίνει στο μάτς πολύ γρήγορα. Αναχτά την ψυχολογία της. Τελέστηκε το φάουλ. Ο Χριστοφή στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα φεύγει ψηλά έξω. Πάσα από τον Φλωρέσκου, πάρα πολύ ωραία για τον Αγκάιεφ. Θα γυρίσει απέναντι, έξω η μπάλα. Και τον Κυπριανού να βγαίνει και πάλι στην πλάτη της Ομόνιας και να έχει ευκαιρία να σημειώσει γκολ, να πέφτει κάτω. Ο διαιτής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Κυπριανού πάτησε την μπάλα και έπεσε μόνος του. Εδώ γίνεται δυνατό φάουλ και θα έχουμε και κίτρινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Ευθυμίου στο 47ο λεπτό δεύτερο του χρόνου καθυστέρησης. Γι' αυτό το φάουλ στον Αγκάιεφ. Ο Κλέιτον ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Πέρασε η μπάλα από όλους στα οδοκάρι και στα δίκτυα. Ισοφαρίζει η Ομόνια στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπω τον Ντάρμπι Τζάιαρ να πανηγυρίζει. 2-2. Πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ. Γίνονται μάχες εκεί μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Μάστρου. Εκτέλεσε ο Κλέιτον. Στο δεύτερο δοκάρι από κοντά ο Χριστοφή. Ήταν Νασιμέντο, Όρσουλιτς στην περιοχή της αναγέννησης. Κεφαλιά, δεν θα προλάβει στο δεύτερο δοκάρι. Καρλίτος το παλεύει και κερδίζει την μπάλα. Ο Κυπριανού την δίνει απέναντι. Ο Σέριταν έχοντας την μπάλα μπροστά του και δύο επιλογές απέναντι. Της έδωσε ύψος ο Ντάρμπι Τζάιαρ, βγήκε στο πρώτο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά. Ήταν άστοχη ωστόσο. Έγινε η σέντρα προς το μέρος του Σέρι, ήταν ο Αγκάιεφ στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε λάθος που δίνει τη δυνατότητα για κόντρα επίθεση. Με τον Κολάνη τώρα να βρίσκεται απέναντι από τον Παναγί και να κάνει το σούτ και να χάνει μοναδική ευκαιρία για την αναγέννηση για να κάνει το 3-2. Παλιά από τον Τουρέ βγήκε ο Μάστρου, ο Σέρι ήταν κέρδισε την κεφαλιά. Όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Κύπριου τερματοφύλακα.